Περνάμε αμέσως στο επόμενο θέμα και τελευταίο της απόψινής εκπομπής. Άρχισαν σήμερα στο Ποσειδόνιο Κολυμβητήριο της Θεσσαλονίκης τα 11 Νιόβια με την συμμετοχή. Δεν είμαστε έτοιμοι. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Αριστίδη Παδόπουλο, υπεύθυνο της Κολυμβητικού Τμήματος της ΧΑΝΘ. Κύριε Παδόπουλο, θέλω να μας μιλήσετε για τα Νιόβια, πώς ξεκίνησε η διοργάνωση αυτή και πώς εξελίχθηκε μέσα στον χρόνο και έχουμε φτάσει στα 11 Νιόβια σήμερα. Τα Νιόβια είναι ένας θεσμός που γίνεται εδώ και 11 χρόνια και δυστυχώς μας θυμίζει το χαμό κάποιων αθλητών της ΧΑΝΘ, τον πρόωρο και άδικο χαμό, όπως της Νιόβης Παπαδοπούλου και 34 άλλων παιδιών. Είναι αγώνες κολυμβητικοί, οι οποίοι στα 11 αυτά χρόνια έχουν καταξιωθεί σε όλο τον ελληνικό χώρο και πιστεύω ότι είναι η αρτιότερη διοργάνωση κολυμβητικών αγώνων που γίνεται στην Ελλάδα. Οι αγώνες αυτοί γίνονται με τη βοήθεια της ΧΑΝΘ πάντοτε, με τη βοήθεια του Συνδέσμου Γονέων Κολυμβητών της ΧΑΝΘ και οπωσδήποτε με τη συμπαράσταση της Περιφερειακής Επιτροπής Κολύμβησης Κεντροδυτικής Μακεδονίας και της ΕΚΟΦ. Προοπτικές που έχουν οι αγώνες αυτοί είναι να γίνουν διεθνείς αγώνες και να αποκτήσουν, να μπουν στο καλεντάρι της Διεθνούς Ομοσπονδίας και να αποκτήσουν ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Κύριε Παδόπουλε, νομίζω ότι οι συμμετοχές στα σημερινά Νιόβια είναι 450. Είναι ένας αριθμός ικανοποιητικός ή όχι? Αν λάβουμε υπόψη μας ότι παράλληλα αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες διεθνείς διοργανώσεις και κάποιοι αγώνες στην Πάτρα και ορισμένα σωματεία από την Αθήνα και από την Πελοπόννησο που ήταν να έρθουν δεν έχουν έρθει, είναι πολύ ικανοποιητικός ο αριθμός των 500 περίπου αθλητών που συμμετέχουν και με αριθμό 21 σωματεία. Είναι πάρα πολύ ικανοποιητικός. Πιστεύετε ότι σύντομα αυτή η οργάνωση θα έχει και αθλητές από το διεθνή χώρο? Το ελπίζουμε αυτό και βρισκόμαστε σε επαφή με την ΕΚΟΦ να μπορέσουμε να το περάσουμε μέσα στο διεθνές καλεντάρι και να βρούμε τη φόρμουλα που θα καλούμε αθλητάς από το διεθνή χώρο. Κύριε Παδόπουλε, είστε χρόνια στον χώρο της κολύμβησης, έχετε κάποια εμπειρία, μεγάλη εμπειρία μάλιστα. Πώς βλέπετε τους χρόνους στα Νιόβια, είναι ικανοποιητικοί ή όχι? Οι χρόνοι που κάνουν οι αθλητές είναι ικανοποιητικοί, όχι αυτοί που θα μπορούσαν να γίνουν, γιατί όπως ξέρετε τώρα, τα παιδιά είναι φορτωμένα με χιλιόμετρα, είναι με βαριά προπονήματα. Θυμίζει τη μνήμη των πρόωρα χαμένων κολυμβητών Νιόβης Παδοπούλου, Νικήτα Καλούδη, Μιχάλη Μαϊκίδη και Στέργιου Κουντεντάκη. Τους διοργανώνει για ένατη συνεχή χρονιά. Οι αγώνες αυτοί ξεκίνησαν το 1983 σαν εσωτερική ημερίδα της ΧΑΝΘ. Έφτασαν εδώ και 3 χρόνια να γίνουν επίσημη ημερίδα που περιλαμβάνει στον ετήσιο προγραμματισμό της ΕΚΟΦ και έχουν πλέον πανελλήνια συμμετοχή. Στόχος της ΧΑΝΘ είναι κάποτε οι αγώνες αυτοί να γίνουν πανευρωπαϊκής εμβέλειας. Οι αγώνες είχαν μεγάλη επιτυχία και οργανωτικά αλλά και αγωνιστικά. 500 περίπου αθλητές και αθλήτριες από 21 συλλόγους αγωνίστηκαν χθες και σήμερα στο Ποσειδόνιο και οι χρόνοι που επιτεύχθηκαν μπορούμε να πούμε ότι ήταν ικανοποιητικοί. Έλειψαν βέβαια τα ρεκόρ, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό, αφού όλοι οι κολυμβητές αυτόν τον καιρό είναι φορτωμένοι με μέτρα, στοχεύοντας να είναι φορμαρισμένοι το καλοκαίρι που γίνονται τα πανελλήνια πρωταθλήματα. Παρ' όλα αυτά, διοργανώσεις αυτού του είδους βοηθάνε ψυχολογικά τους κολυμβητές και ήταν ένα πολύ καλό τεστ για όσους αγωνίστηκαν. Εξάλλου, οι αγώνες αυτοί μετρούσαν και σαν όρια πρόκρισης για τα πανελλήνια πρωταθλήματα.